Γεια σας! Ελάτε να γνωρίσουμε τα καλύτερα προϊόντα μακιγιάζ κάτω από 10 ευρώ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κορίτσια και αγόρια του Beautissimi, ότι μπορούμε να βρούμε μοναδικής ποιότητας καλλυντικά σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Δεν είναι πάντα ανάλογη η τιμή της ποιότητας ενός προϊόντος και δει σε, όταν μιλάμε για ένα προϊόν μακιγιάζ, υπάρχει ευτυχώς υπερπληθώρα προϊόντων μακιγιάζ, ποιοτικών προϊόντων μακιγιάζ με πάρα πολύ καλές τιμές. Σήμερα λοιπόν σας έχω ορισμένα από τα αγαπημένα μου καλλυντικά, τα οποία κοστολογούνται κάτω από 10 ευρώ, και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με μια υπέροχη πούδρα από Golden Rose και είναι η Long Stay Matte Face Powder. Η δική μου απόχρωση είναι η 08. Καταρχήν μιλάμε για μια υπέροχη συσκευασία. Μάτι συσκευασία και ένα προϊόν πάρα πολύ προσεγμένο. Έχει και τον καθρέφτη φυσικά, η συσκευασία συμπεριλαμβάνει και τον καθρέφτη, το σφουγγαράκι, και είναι μια πούδρα που δεν αποχωρίζομαι πλέον από κανένα μου μακιγιάζ, ειδικά όταν κάνω βίντεο. Και σήμερα τη φορώ και γενικότερα τη φορώ τη συγκεκριμένη πούδρα. Προσφέρει ομοιομορφία και πάρα πολύ όμορφη κάλυψη. Μου αρέσει ιδιαιτέρως. Όλες τις τιμές φυσικά τις βλέπετε, αλλά σας τα έχω και σε link όλα τα προϊόντα ακριβώς από κάτω, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε με την ησυχία σας και να τα δείτε ένα-ένα τα προϊόντα. Και πάμε στο επόμενο προϊόν, το οποίο είναι από την NYX, ένα καινούριο λανσάρισμα που με ξετρέλανε, και μιλάμε για το Strictly Vinyl Eyeliner και η απόχρωσή του είναι η 02 Dauntless. Δεν είναι μαύρο, είναι ένα πάρα πολύ γλυκό γκρι, μπορώ να σας πω. Το φοράω τακτικότητα στα Instagram Stories, μπορεί να με έχετε τσεκάρει όσοι είστε πιστοί του Instagram. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει ένα υπέροχο βουρτσάκι, ευέλικτο, πάρα πολύ μαλακό, γλιστρά υπέροχα στο βλέφαρο, ακόμη και αν είστε πρωτάρες στο μακιγιάζ, και πολύ περισσότερο μιλάμε για eyeliner, που είναι μια δύσκολη διαδικασία καλός κακός. Θεωρώ ότι θα σας λύσει τα χέρια, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Αν και πινελάκι, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, απλώνεται μοναδικά και ομοιόμορφα το χρώμα, μπορούμε να κάνουμε τις λεπτομέρειες εδώ στην εσωτερική πλευρά του ματιού χωρίς να λερωθούμε. Έχει εξαιρετική διάρκεια, δηλαδή δεν σπάει. Σκεφτείτε ότι εγώ στο τελευταίο ταξίδι που είχα κάνει στην Αθήνα το φορούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ, και το βράδυ λοιπόν που γύρισα να ντεμακιγιαριστώ ήταν η γραμμή άρτια, και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για αυξημένες θερμοκρασίες και τώρα όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, που θέλουμε προϊόντα να αντέχουν έτσι σε αντίξωες συνθήκες. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν, κατ' εμέ τσεκάρετε το, ειδικά στη συγκεκριμένη απόχρωση που ξεφεύγει από το κλασικό μαύρο eyeliner. Τρίτο προϊόν είναι από Eveline Cosmetics και είναι η Celebrity's Beauty Powder στην απόχρωση 23 Sand, και μπορώ να σας πω ότι με έχει ενθουσιάσει εξίσου με την πούδρα της Golden Rose. Φυσικά της Golden Rose την έχω λίγο πιο πάνω, μου αρέσει περισσότερο, αλλά είναι μια υπέροχη πούδρα σε πολύ ωραία συσκευασία, πάρα πολύ καλή τιμή. Έχει και το σφουγγαράκι της, μάλιστα είχαμε δει πολύ πρόσφατα στο κανάλι και ένα One Brand Tutorial, βασικά First Impressions ήτανε, με Eveline Cosmetics, και την είχαμε δει και σε μακιγιάζ, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και σε αυτό το βίντεο, θα σας το έχω ακριβώς από κάτω στο description box για να ανατρέξετε, να τη δείτε και σαν εφαρμογή πως κάθεται συγκεκριμένη πούδρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν λοιπόν, οικονομικό, αποδοτικό, με τον καθρέφτη του, με το σφουγγαράκι του, έχει τα πάντα και πολύ ωραία συσκευασία. Επόμενο προϊόν κάτω από 10 ευρώ που με έχει ξετρελάνει είναι από την εταιρεία Ομόρφια και είναι το αγαπημένο μου highlighter στην απόχρωση Champagne Sparkles. Έχει μία μοναδική απόδοση, υπέροχη διάρκεια, χρώμα σαμπανιζέ, ειδικά για το καλοκαίρι, τις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις που θέλουμε αυτό το ωραίο, το χρυσό, τη χρυσή τη λάμψη, όχι αυτή την παγερή θα έλεγα, την ασημή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, οικονομικό, η συσκευασία του είναι πάρα πολύ απλή. Παρ' όλα αυτά, σαν προϊόν έχει και πάρα πολύ καλή ποσότητα, θα σας βγει άνετα. Εγώ το χρησιμοποιώ συνέχεια και βλέπετε ότι είναι σχεδόν γεμάτο, και πόσο highlighter θα μου πεις θα βάλεις, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το τσεκάρετε, γιατί είναι από τα προϊόντα τα οποία θεωρώ εγώ super. Συνεχίζουμε με Golden Rose και το ξακουστό Fixing Mist, Makeup Fixing Spray για την ακρίβεια. Σετάρει και δίνει διάρκεια στο μακιγιάζ μας, αφήνει μια αίσθηση φρεσκάδας, είναι στα 120ml και το χρησιμοποιώ κατά κόρον, παρόλο που έχω πάρα πολλά fixing spray. Το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου. Μάλιστα το έχω χρησιμοποιήσει πολύ πρόσφατα και σε ένα γάμο, που όπως μπορείτε να καταλάβετε ο γάμος έχει άλλες απαιτήσεις, διότι θα υδρώσεις, θα ζεσταθείς, θα χορέψεις, όλα αυτά, και πάλι το μακιγιάζ έμεινε άρτιο, ακέραιο, σαν να το είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Εάν το έχετε τσεκάρει, τσεκάρετε το, νομίζω ότι θα σας ενθουσιάσει και από τιμή, αλλά και από ποιότητα, απόδοση κτλ.
Συνεχίζουμε με εταιρεία Catrice και μια υπέροχη παλέτα για τα μάτια μας, Eyeshadow Palette, είναι η Instant Glam, στην απόχρωση εκδοχή It's a Match 010 και περιλαμβάνει 4 υπέροχα ζεύγη αποχρώσεων, ζεύγη σκιών που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία μακιγιάζ. Το ατού, μάλλον το επιπλέον ατού της συγκεκριμένης παλέτας, είναι το μοναδικό σφουγγαράκι σε σχήμα καρδιάς, σχεδόν καρδιάς θα μπορούσαμε να πούμε, το οποίο είναι αρκετά βολικό για να δώσουμε το σχήμα, το επιθυμητό σχήμα που θέλουμε σε σκιά, να φτιάξουμε τα σκιά καλύτερα στα μάτια μας, σε πάση περιπτώσει. Είναι πολύ οικονομική παλέτα και πάρα πολύ ωραία παλέτα, με ωραίες αποχρώσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε πάλι σε παλέτες ματιών και αυτή τη φορά από την εταιρεία W7, είναι In The City Natural Nudes. Έχει 6 σκιές, περιλαμβάνει μάλλον 6 σκιές matte. Τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ τακτικά, ιδιαίτερα στα ταξίδια μου, γιατί είναι πολύ πρακτική η συσκευασία, είναι μικρή, έχει αποχρώσεις που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ανετότατα και στην καθημερινότητά μας, αλλά και σε ένα μακιγιάζ βραδινό, όταν θέλουμε να είναι κάτι πιο χαλαρό. Πιο πολύ εγώ τη χρησιμοποιώ τα πρωινά βέβαια. Έχουμε λοιπόν matte αποχρώσεις, πολύ ωραίες αποχρώσεις, απλώνονται υπέροχα στο βλέφαρο. Έχει πολύ καλή διάρκεια, πολύ καλή τιμή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια καλή μια πολύ καλή παλέτα και όχι πακέτο από την W7 που νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς. Γενικότερα από W7 βέβαια, σαν προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχω ευχαριστηθεί πολλές παλέτες. Δεν θεωρώ, κατά τη δική μου κρίση, ότι τουλάχιστον οι παλέτες που έχω δοκιμάσει ανταποκρίνονται στα δικά μου τα standards. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη παλέτα είναι και οικονομική και αποδοτική. Πάμε τώρα σε κραγιονάκια, αγαπημένα κραγιονάκια, από εταιρεία Ομόρφια αυτή τη φορά και είναι το Moist Matte. Μία υπέροχη απόχρωση είναι η Uniqueness, εύχομαι να τη λέω σωστά, είναι nude απόχρωση. Γενικότερα αυτή η σειρά είναι πάρα πολύ ωραία, διότι προσφέρει ένα πολύ γλυκό τελείωμα, μου θυμίζει το τελείωμα τα Velvet Matte από Golden Rose, την κλασική σειρά της Golden Rose, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά lipstick για την τιμή τους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά lipstick. Φυσικά δεν είναι σταθερά, δεν μιλάμε για ένα σταθερό κραγιόν. Ωστόσο το έχεις στην τσάντα σου, τα ανανεώνεις όποτε θεωρείς εσύ ότι είναι απαραίτητο και νομίζω ότι θα σας βγάλει ασπροπρόσωπες, τουλάχιστον για μένα είναι ένα κραγιόν που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Μένουμε σε κατηγορία Heal και πάμε σε Golden Rose και πολύ αγαπημένη σειρά των Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η απόχρωση 28, σας την έχω ενδεικτικά, θα ήθελα να μείνουμε μόνο στην κατηγορία όμως του προϊόντος, διότι τα συγκεκριμένα υγρά κραγιόν για μένα είναι από τα καλύτερα υγρά κραγιόν που μπορείτε να δοκιμάσετε, από θέμα διάρκειας, απόδοσης, χρωματικής ποικιλίας, γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Είναι αγαπημένη σειρά πολλών κοριτσιών και δική μου αγαπημένη σειρά, οπότε εάν δεν έχετε τσεκάρει, τσεκάρετε τα, γιατί θεωρώ ότι θα μείνετε παραπάνω από ικανοποιημένες. Μένουμε σε Golden Rose και πάμε σε False Lashes, ένα κεφάλαιο που πραγματικά λατρεύω, δεν χρησιμοποιούσα ψεύτικες βλεφαρίδες παλιότερα. Τον τελευταίο χρόνο χρησιμοποιώ πιο εντατικά τις βλεφαρίδες και θεωρώ ότι οι βλεφαρίδες από Golden Rose μου χαρίζουν ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλω, δηλαδή να μην είναι ένα πάρα πολύ βαρύ και δραματικό αποτέλεσμα και φυσικά να χαρίζει ένα πολύ όμορφο τελείωμα και να τονίζει τα μάτια τόσο όσο. Υπάρχει και εκεί ποικιλία σε μεγέθη, η συγκεκριμένη εκδοχή είναι η 10, βασικά το συγκεκριμένο set να πω είναι το νούμερο 10, είναι αυτό που φοράω και σήμερα και νομίζω ότι χαρίζει ένα πολύ ωραίο τελείωμα στα μάτια μας, στο μακιγιάζ μας γενικότερα. Αυτό που μου αρέσει σαν plus στις βλεφαρίδες της Golden Rose είναι ότι είναι πάρα πολύ απαλές. Είναι, τις νιώθεις πολύ ελαφριές στο μάτι, επειδή σας έχω πει και άλλες φορές ότι φοράω φακούς επαφής και τα μάτια μου ήδη επιβαρύνονται, τείνουν να γίνονται πιο στεγνά, οπότε υπάρχει ένα θεματάκι με τα μάτια. Όταν φοράς ψεύτικη βλεφαρίδα και έχεις και θέμα με μοιοπία, αστιγματισμό, τέλος πάντων οτιδήποτε και φοράς φακούς επαφής, νομίζω μπορείτε να με καταλάβετε ότι υπάρχει ένα θεματάκι εκεί με τη βλεφαρίδα, διότι βαραίνει το βλέμμα, στεγνώνει πιο εύκολα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι συγκεκριμένες βλεφαρίδες δεν δημιουργούν κανένα μα κανένα θέμα, μπορείς να τις φοράς από το πρωί κυριολεκτικά μέχρι το βράδυ και να μην σε ενοχλούν. Το μόνο φυσικά που θέλει πάντα και το λέω αυτό προσοχή είναι η κόλλα, να κολλάς πάρα πολύ καλά τις άκρες κυρίως, είναι πάρα πολύ εύκαμπτες επίσης, θέλω να σου πω δεν είναι σκληρή βλεφαρίδα, την κάνεις ό,τι θέλεις στο μάτι σου, της δίνεις την καμπύλη που θες και μένει εκεί, απλά να μείνετε λίγο με την κόλλα στις άκρες. Αλλιώς νομίζω ότι θα χαρίζει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη ότι χαρίζει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Επόμενο προϊόν είναι από MUA και ένα highlighter το οποίο λατρεύω και λάτρεψε ειδικά πέρυσι και τώρα ξεκίνησα πάλι να το χρησιμοποιώ. Είναι το Glow Beam Liquid Highlight Cushion.
υπέροχο προϊόν δίνει αυτή την καλοκαιρινή λάμψη που θέλουμε. Όταν δε θέλω να φορέσω ένα κόκκινο κραγιόν και να κάνω το κλασικό το μπρονζέ στα μάτια και να βάλω ένα highlighter, είμαι πρώτα σε αυτή την επιλογή και φυσικά όταν θέλω κάτι λίγο πιο cool, θα πάω σε ομόρφια και champagne sparkles. Αυτό όμως το highlighter είναι το απόλυτο highlighter αν θέλετε να δώσετε την υγρή λάμψη στο πρόσωπό σας. Για μένα ασυζητητή. Είναι φοβερό. Όπως επίσης, ένα υπέροχο highlighter είναι και από Golden Rose και τη σειρά τη Metals, το Liquid Glow Highlighter, το οποίο είναι, τι να πω τώρα, είναι δυναμίτης, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, διότι με μία μόλις μικρή ποσότητα λαμποκοπάς. Δηλαδή, είναι highlighter. Έχει πάρα πολύ όμορφη, απλώνεται μάλλον πάρα πολύ ωραία και εύκολα. Δεν θες, όπως σας είπα, πάρα πολύ ποσότητα. Έχει και το βουρτσάκι το οποίο βοηθά επίσης στην εφαρμογή, οπότε τι άλλο θέλουμε. Εκπληκτική τιμή, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δοκιμάσετε όσα κορίτσια είστε φαν των highlighters. Των υγρών highlighters και εμείς, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω θα το λατρέψετε επίσης. Μένουμε σε Golden Rose και πάμε σε μια τερακότα που λατρεύω και τη φορώ διαρκώς και σήμερα την έχω επιλέξει. Είναι τερακότα Stardust 102, δίνει και λάμψη, πιο πολύ λάμψη και ένα πάρα πολύ διακριτικό χρώμα. Ίσα που μπορείτε να το διακρίνετε. Σήμερα δεν έχω φορέσει highlighter επειδή είναι ένα μακιγιάζ αρκετά έντονο, λόγω του μαύρου στα χείλη αλλά και στα μάτια. Και δεν ήθελα φυσικά να βάλω ρούζ, να κάνω πάρα πολύ έντονες γωνίες και όλα αυτά, ακριβώς για να έρθει σε μια ισορροπία το αποτέλεσμα. Οπότε επέλεξα τη συγκεκριμένη τερακότα, η οποία δίνει μια πάρα πολύ ωραία και γλυκιά λάμψη. Υπέροχο, αγαπημένο προϊόν, δεν το αλλάζω επίσης. Και συνεχίζουμε με MUA και το Bronzer Shimmer Stick. Ένα προϊόν προφανώς σε μορφή stick, το οποίο δίνει επίσης μοναδική λάμψη και για το καλοκαίρι θα είναι ό,τι πρέπει. Το λάτρεψα με την πρώτη εφαρμογή, το είχα δοκιμάσει στο Beauty Festival και το αγόρασα αμέσως, διότι με μία μόλις εφαρμογή καταλαβαίνεις την δυναμική του προϊόντος και για μένα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα σε W7 και ένα make-up που αγαπώ επίσης πολύ, είναι το Genius Feather Light Foundation. Είναι στην απόχρωση Natural Tan, είναι λίγο πιο σκούρο βέβαια, τείνει να κοκκινίζει κάπως, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το τελείωμά του. Είναι ένα πολύ φρέσκο τελείωμα, πολύ όμορφο τελείωμα. Έχει και γενικότερα η συσκευασία του είναι πάρα πολύ κομψή, πάρα πολύ όμορφη. Η τιμή του μοναδική. Δίνει, όπως σας είπα, ένα φρέσκο, ωραίο τελείωμα. Δεν είναι φυσικά full κάλυψης foundation, αλλά για την τιμή του και για το αποτέλεσμα που αφήνει το θεωρώ εξαιρετικό. Έχουν απομείνει 3 προϊόντα. Πάμε λοιπόν να δούμε την αγαπημένη μου μάσκαρα από Golden Rose και είναι η Smoky Lashes Mascara Defining Volume Intensely Black. Την έχουμε δει και άλλες φορές στο κανάλι, την έχουμε δει και σε μακιγιάζ που σας είχα ετοιμάσει One Brand Tutorial με την Golden Rose, το οποίο προϊόν μπορείτε να το δείτε στην πράξη πόσο ωραίο είναι. Μάσκαρα η οποία χαρίζει όγκο, χαρίζει μάλλον μήκος, διαχωρίζει πολύ ωραία τις βλεφαρίδες και θεωρώ ότι θα γίνει από τα αγαπημένα σας προϊόντα. Και πολλές φορές, επειδή σας είπα ότι χρησιμοποιώ ψεύτικες βλεφαρίδες, τις περισσότερες φορές όταν δεν χρησιμοποιώ ψεύτικες βλεφαρίδες, χρησιμοποιώ τη συγκεκριμένη μάσκαρα, γιατί μου δίνει αυτό το γατίσιο, το ωραίο βλέμμα. Πάμε τώρα σε προϊόν χιλιών και είναι και το πρώτο τελευταίο μας προϊόν από την εταιρεία Ομόρφια και την σειρά των Matte Revolution Liquid Lipsticks. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Moulin Rouge, ένα κατακόκκινο χρώμα, το κλασικό κόκκινο που αγαπάμε και λατρεύουμε. Αλλά δεν θα ήθελα πάλι να μείνουμε έτσι σε αποχρώσεις, θα ήθελα να μείνουμε σε σειρές. Τα υγρά κραγιόν από Ομόρφια είναι τα αγαπημένα μου. Μαζί με τις Golden Rose τα θεωρώ κορυφή για την τιμή τους, διότι έχουν και πάρα πολύ ωραία απόδοση, ποικιλία σε αποχρώσεις, διάρκεια, μοναδική μυρωδιά, απλώνονται υπέροχα, έχουν τα πάντα. Δεν κάνουν κενά στα χείλη, χαρίζουν ένα πολύ πλούσιο, ωραίο, ματ αποτέλεσμα. Εάν δεν έχετε τσεκάρει, τσεκάρετε τα, νομίζω θα σας ενθουσιάσουν. Και κλείνουμε με ένα προϊόν από Catrice, το οποίο είναι επίσης στα πάρα πολύ αγαπημένα μου, καμουφλάζ, πολύ γνωστό προϊόν. Βλέπουμε φυσικά την anti-red εκδοχή, διότι οι κοκκινίλες στο πρόσωπο πάνε και έρχονται, οπότε χρειάζομαι οπωσδήποτε ένα πράσινο διορθωτικό concealer και το συγκεκριμένο με έχει βγάλει άσπρο πρόσωπη. Έχει πάρα πολύ καλή πυκνότητα και απόδοση, δηλαδή πραγματικά καλύπτει πολύ ωραία τις κοκκινίλες, δεν αφήνει κενά και για την τιμή του
Είναι εκπληκτικό προϊόν, γι' αυτό και σας το έχω. Έχω φυσικά και άλλες αποχρώσεις στα καμουφλάζ, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη κατ' εμέ είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη του πόσο καλά μπορεί να δουλεύει ένα προϊόν, επειδή ακριβώς έχω πάρα πολλές κοκκινίλες συχνά πυκνά στο πρόσωπό μου λόγω της λιπαρής μου επιδερμίδας και της τάσης να εμφανίζω ακμή. Αυτά λοιπόν ήταν τα προϊόντα που ξεχωρίζω και αγαπώ πάρα πολύ και εμπιστεύομαι κάτω από 10 ευρώ. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν μου έχει διαφύγει κάτι, θα το βρείτε ακριβώς από κάτω στο description box. Πάμε στο τυπάκι μας όμως και επιστρέφουμε. Περιμένω ακριβώς από κάτω να μου πείτε τα δικά σας οικονομικά αγαπημένα καλλιντικά και φυσικά αν σας άρεσε το βιντεάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Εμείς φυσικά τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter αλλά και blog που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε και τα λέμε όλα. Ραντεβού λοιπόν το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 3 και μέχρι τότε εγώ σας γλύκω φιλό. Μουα! Γεια σας!